έχουμε τέλεση της καινούργιας μετάλλαξης, με έντονη μεταδοτικότητα και αυτό που επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας ξεκάθαρα είναι να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία με κάθε κόστο. Με κάθε κόστο προώνει προφανώς. Είναι ξεκάθαρο ότι η εκπαιδευτική κοινότητα είναι υπέρ της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από την αρχή της πανδημίας το τονίζουμε και καταθέταμε προτάσεις με βασικότερη την αραίωση των τμήματων, δηλαδή του λιγότερου αριθμού μαθητών μέσα στον ίδιο χώρο. Δυστυχώς η πολιτεία, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν εισακούει τις προτάσεις μας. Το άνοιγμα έχει ένα καινούριο, ένα επιπλέον rapid test. Αυτή είναι η μόνη διαφορά και μάλιστα μόνο για την πρώτη εβδομάδα. Από εκεί πέρα παραμένει αυτό το 50% συν 1, δηλαδή πρέπει να νοσήσουν στους 27 μαθητές ή 14 για να κλείσει το τμήμα και μιλάμε για ταυτόχρονη νόσηση και όχι κυλιόμενη. Άρα, όπως παραδέχεται και σήμερα ο Υφυπουργός, ο κ. Πέτσο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, λέει ότι αν μειώσουν αυτό το 50% συν 1 και το πάμε στο 30% και καλά θα κλείσουν τα σχολεία. Άρα θέλουν να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία, ανοιχτά με ποια λογική. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία οδηγία στο τι θα συμβαίνει σε μια σχολική μονάδα όταν έχουμε νόσηση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, ο Υπουργός δεν απάντησε. Όταν νοσούν οι μαθητές, οκ, οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σπίτι τους. Το τμήμα θα λειτουργεί. Αν νοσούσουν οι εκπαιδευτικοί, πώς θα λειτουργεί η σχολική μονάδα, και η απάντηση που δόθηκε είναι ότι οι διευθύνσεις δευτερομάθμιας θα δουν πώς θα το χειριστούν. Με ποιο προσωπικό. Σας λέω ότι υπάρχουν κενά στις σχολικές μονάδες, ειδικά στο κομμάτι της ειδικής αγωγής, από την έναρξη, από την 1η του Σεπτέμβρη. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, υπάρχει ένα κενό γεωπόνου στο ΕΕΚ, όπου η εκπαιδευτικός έχει βγει σε άδεια ανατροφής από την 1η Σεπτέμβρη και έχουμε 7 του Γενάρη και αυτό το κενό δεν το έχει καλύψει το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά στα τμήματα ένταξης και επίσης πάρα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη. Γενικότερα, έχει παραμελήσει το κομμάτι της ειδικής αγωγής.